σε ζωή χαρισμένο. Και πάση σαρκώ, ο τον θάνατον καταργήσω στον δε διάφορο. Ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής νομού Ιματίας, κύριος Απόστολος Βεσιρόπουλος. Ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο βουλευτής νομού Ιματίας κύριος Βασίλειος Κωτίδης. Ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ιματίας κύριος Στέργιος Μουτζίλας. Για τη Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ιματίας της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος κύριος Σταύρος Γιαναβαρτζής. Ως εκπρόσωπος της τοπικής οργάνωσης Νάουσας της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος κύριος Βαγγέλης Αδαμίδης. Για το ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην βουλευτής υφυπουργός, κύριος Άγγελος Τόλκας. Από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ιματίας Πασόκ Κινάλ, από το οργανωτικό, η κυρία Μαρία Σακαλή.
Ως εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος Νίκη, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής κύριος Γεώργιος Ανθρακεύς. Ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός διοικητής της πρώτης μεραρχίας πεζικού, υποστράτηγος Νικόλαος Γιαννόπουλος. Μέρους της ελληνικής αστυνομίας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σημαθίας, αστυνομικός διευθυντής Ανδρέας Καλογερόπουλος. Μέρους της πυροσβεστικής, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νάουσας, πυραγός Γεώργιος Γιόρτσος. Για το τμήμα δοκίμωνα στη φυλάκων Νάουσας, ο διοικητής του τμήματος, αστυνομικός υποδιευθυντής Βασίλειος Κεφτές. Ως εκπρόσωπος της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, νομού Ημαρτίας, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Θεόδωρος Μόσχος. Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας, Δόκτωρ Κωνσταντίνος Λυκοστράτης. Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σημαρτίας, κύριος Αθανάσιος Αλατζόγλου. Για την Πανελλήνια Ένωση Θυμάτων Γερμανικής Κατοχής Οφήνικας, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντιστασιακών ΦΥΡ, ο κύριος Κωνσταντίνος Σαϊνατζής.
Γεια σου ρε Κώστα, ήρωα. Είσαι ήρωα πραγματικά. Υφηριακού τμήματος ναού σας, η κυρία Σοφία Τριανταφυλλίδου. Για το Σύλλογο των Εναρτίνες Ναουσαίων ο Ζαφυράκης, ο κύριος Γεώργιος Ρότζιος. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών ΝΑΟΣΑΣ. Ως εκπρόσωπος της Λέσχης καταδρομών νομού Ιμαθίας, ο κύριος Χρήστος Δελιχρήστου. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ευζώνων Προεδρικής Φρουράς. Στο μαύρο, στο μαύρο. Ενός λεπτού σιγή. Πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Ξεκινάει να ανταμώσει ξανά το δικό του αθάνατο γένος. Αυτό το μύθο και αυτό το αθάνατο γένος κατά το ποιητή τιμάμε σήμερα 202 χρόνια από το πρώτο του ξεκίνημα. Προσερχόμαστε σε αυτήν τη μέθεξη εθνικής αυτοσυνειδησίας όχι από συγκατάβαση, όχι από απλό εθνικό χρέος, αλλά για να αποδώσουμε βλαβικά το φόρο τιμής σε αυτούς τους συμπατριώτες μας που ερωτεύτηκαν την ελευθερία μέχρι το